Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην έδρα της πόλης μας στο Δημαρχείο. Δύο λόγια θα πούμε για το Δήμο μας. Ο Δήμος Φυλής βρίσκεται στην περιφέρεια Αττικής και απαρτίζεται από τις δημοτικές ενότητες των Άνω Λιωσίων, Ζεφυρίου και Φυλής. Έχει πληθυσμό 46.000 κατοίκους και συνολική έκταση 109 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρόκειται για έναν περιαστικό Δήμο που περιλαμβάνει τμήματα του Ορειμόγκου της Πάρνηθας, έχει ανακηρυχθεί σε εθνικό Δήμο από το 1961. Η Πάρνηθα, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει να επιδείξει μεγάλη ποικιλομορφία ως προς την γεωμορφολογία της, γεγονός που έχει αξιοποιηθεί κατάλληλα για επιλεγμένες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Έχουν δημιουργηθεί αναρχητικά πεδία, μονοπάτια πεζοπορίας και διοργανώνονται αγώνες ορεινού δρόμου. Επίσης, περιλαμβάνει πλήθος ειδών χλωρίδας και πανίδας, αναφέροντας χαρακτηριστικά το κόκκινο ελάφι, ενώ υπάρχουν ζαρκάδια και αγριόχυλοι μέσα σε ένα πεθυνό δάσος εξαιρετικής ομορφιάς. Το σπήλαιο του Πανός, ιδανικό για πεζοπορία, είναι ένας φυσικός γεωλογικός σχηματισμός αφιερωμένος στην λατρεία του Θεού Πάνα και των νυμφών κατά την αρχαιότητα, όπου και ανεβρέθηκε από την αρχαιολογική έρευνα πλήθος σπήλαιων εμβολίων του Θεού Πάνα. Το σπήλαιο συνδέεται με το φαράκι της Γκούρας, ένα φυσιολατρικό παράδεισο με φυσικές πισίνες, αλλά αρκετά απόκρινο που καταλήγει κάτω από τη Μονή Κλειστών. Κατά την αρχαιότητα, ο Δήμος Φυλής είχε σημαίνουσα θέση και σήμερα καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια ώστε να αναδειχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά. Το αρχαίο τείχος Δέμα, έργο αμυντικού χαρακτήρα των αρχών του 4ου αιώνα π.Χ., μήκος περίπου 4 χιλιόμετρων, συνέδεε τις νοτιοδυτικές πλαγιές της Πάρνηθας με την Ορωσιά Εγάλια. Το φρούριο της Φυλής, με στρατηγική θέση και εποπτική θέα, υπήρξε εφαλτήριο της αντίστασης κατά του τυράννου Πισίστρατου τον 6ο αιώνα π.Χ. και αργότερα το 403 π.Χ. προπύργιο των δημοκρατικών δυνάμεων που με ηγέτη τον Θρασίβουλο ανέτρεψαν το καθεστώς των 30 τυράννων που είχε εγκαθιδρυθεί στην Αθήνα μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Στα πλαίσια του Δήμου υπάρχει πληθώρα επιβλητικών μοναστηριών και ναών εξαιρετικής ομορφιάς. Η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που ονομάστηκε Κλειστών, περικλείεται από βουνά. Ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα και στεγάζει τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας, που φανερώθηκε με θαυματουργό τρόπο σε κύλωμα βράχου απέναντι από τη σημερινή θέση της Μονής. Η Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου, στη θέση Ντάρτιζα, ιδρύθηκε το 1961, σε μια κατάφυκη περιοχή. Η Μονή Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, χτισμένη στους πρόποδες της Πάρνηθας, ιδρύθηκε το 1961 και περιλαμβάνει πλήθος παρεκκλησίων, όπου φυλάσσονται ιερά λείψανα. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολυάριθμα ξοκλήσια που βρίσκονται σε ιδηλιακή τοποθεσία, δημιουργώντας αίσθημα κατάνοιξης, όπως είναι ο Άγιος Πέτρος, ο Προφήτης Ηλίας, ο Άγιος Γιώργης, η Αγία Άννα, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Κυριακή. Ο Δήμος μας, ο Δήμος Φυλής, επιπλέον διαθέτει και ισχυρή παρουσία αναφορικά με τα πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα. Πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ διοργανώνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με την παρουσία πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας. Με ιδιαίτερη μέλημνα για την ανάπτυξη ευγενούς άμυλας και την προώθηση του αθλητικού ιδεώδους, ο Δήμος έχει δημιουργήσει σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν 3 κλειστά γυμναστήρια καλαθοσφαίρισης, 2 κλειστά γυμναστήρια πάλης και πολλαπλών χρήσεων, καθώς και κολυμπητήριο με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Παράλληλα, ο Δήμος διαβρύνει τις αναπτυξιακές του προοπτικές με την διεξαγωγή πολλών έργων τεχνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, επιβίοντας έτσι συσσωρευμένα προβλήματα ετών και βελτιώνοντας το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Έμφαση έχει δοθεί στην ενεργειακή αυτονομία του Δήμου και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όπως η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημοτικά κτίρια και στα σχολεία, η τοποθέτηση αντλιών θερμότητας και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων ώστε να μην είναι ενεργοβόρα. Μία μικρή παρουσίαση με ένα αριθμό φωτογραφιών που θα δούμε τώρα εικόνες από το Δήμο μας πριν απευθύνει χαιρετισμό ο κ. Δήμαρχος.